την παρουσία σας στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάς της Σπίτας της Δημοτικής Παράταξης Νέα Τρίπολη. Της παράταξης που έβαλε γερά τα θεμέλια του νέου μεγάλου Δήμου Τρίπολης και ευελπιστεί με τη δική σας συμμετοχή, με σχέδιο και όραμα, να τον οδηγήσει σε μια νέα ανωδική πορεία και την επόμενη δημοτική περίοδο. Εγώ στα δύο-τρία πράγματα που θέλω να πω είναι ότι όταν πριν 7 χρόνια σχεδόν ο Γιάννης πήρε την απόφαση και πήγε μπροστά και κατάφερε και έγινε δήμαρχος, θυμόμαστε πώς ήταν η Τρίπολη προ Γιάννη και πώς ήταν η Τρίπολη 3,5 μόλις χρόνια μετά. Γιατί έκανε μία θητεία κουτσουρεμένη, έτυχε δηλαδή λόγω των συνθηκών τότε, και κατάφερε μέσα σε ένα τόσο πολύ μικρό διάστημα να αλλάξει την Τρίπολη. Καλώς σας το Γιάννη. Καλή χρονιά να έχετε. Να είναι μια χρονιά γεμάτη υγεία, γεμάτη δύναμη. Είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δεν θα μπορούσα σήμερα στο Άργος. Αλλά δεν θα μπορούσα να μείνω εδώ δίπλα στον αντιπρόεδρο της ΠΕΔ που συνυπηρετούμε μαζί αυτό το θεσμό. Και παράλληλα στη ζωή μας συναντάμε πολλούς ανθρώπους. Η κοινωνικότητα και οι αγροφροσύνες μας κάνουν να ακόμαστε κοντά ένας τον άλλο και εκεί ξεχωρίζουμε αυτούς με τους οποίους έχουμε κάτι παραπάνω να πούμε. Ο Γιάννης ανήκει σε μια οικογένεια, στη δική μας οικογένεια. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου και αυτός για μένα ότι είμαστε φίλοι. Και πραγματικά συμπαραστέκεται ένας τον άλλο στα προβλήματα που μπορεί να είχαμε διαδημοτικά στο παρελθόν και τώρα από το θεσμό τον οποίο υπηρετούμε εποφελία των δημοτών. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες, αγαπητοί συμπατριώτες, πολλοί θα απορείτε γιατί είμαι εδώ. Εγώ ξανατιμώ τους φίλους. Του παραπώνω, ο Γιάννης είναι ένας αγαπητός μου φίλος από πολύ παλιά, σε κοινούς αγώνες, έχουμε συνυπάρξει ονομαρχιακά συμβούλια και πάρα πολύ προτιμά τη φιλία. Και δεν τον θεσμικά. Όπως ξέρετε, τα κόμματα είναι τα βάδρα της δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν και εδώ, τοπικά στην Τρίπολη, οι παρατάξεις μας είναι τα βάδρα της τοπικής μας δημοκρατίας. Και όλες οι παρατάξεις αυτές φροντίζουν για το καλό της πόλης, για το καλό του νομού και το καλό της περιφέρειας. Πρέπει λοιπόν να βρισκόμαστε κοντά σε τέτοιες στιγμές, γιατί αυτά τα οποία μας χωρίζουν είναι ελάχιστα στα τόσα πολλά που μας ενώνουν. Και αυτό μας ενώνει πάρα πολλά είναι η αγάπη μας, η πραγματική μας αγάπη για τον τόπο αυτό. Γι' αυτό εύχομαι λοιπόν δύναμη στο Γιάννη, σε όλους εσάς υγεία, χαρά, ευτυχία και έναν καλό χρόνο. Και επειδή μέχρι τώρα όλες οι ευχές δεν έχουν πιάσει τόπο, εύχομαι φέτος ό,τι οι ευχές δώσαμε τόσα χρόνια και τρέσανε τόπο να πιάσουν όλες μαζί φέτος. Φίλε Γιάννη, φίλες και φίλοι, εκπρόσωποι συλλόγων, φορέων, συναγωνιστές, φίλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που είμαι εδώ απόψε. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά. Στην παράταξη του Γιάννη, που είναι και δική μας παράταξη, ό,τι καλύτερο. Και θέλω να πω, εγώ γι' αυτό είμαι εδώ απόψε, να πω ότι ο Γιάννης προσθέτει στην τοπική αυτοδιοίκηση, όχι μόνο για την Τρίπολη, όχι μόνο για την περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και για την Ελλάδα. Έχει μεγάλο βεληνεκές. Γι' αυτό όσοι ήμασταν μαζί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τώρα, το ξέρουν. Βρεθώ σε αυτή την εκδήλωση για την κοπή της Σπίτας παράταξη του φίλου μας του Γιάννη Σμιγνιώτη, ετοιμώντας την άριστη συνεργασία που είχαμε σαν επιμελητήριο Αρκαδίας με το Δήμο Τρίπολης επί Δημαρχίας Σμιγνιώτη. Εύχομαι τα καλύτερα, καλή επιτυχία σε όλους τους σκοπούς σας και καλή χρονιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους συλλόγων, φορέων και όλους τους συνεργάτες μου που πορευτήκαμε μαζί και την πρώτη τετραετία, αλλά και αυτή την τετραετία, και ελπίζω θα είμαστε μαζί και πολύ περισσότεροι το Μάιο του 19, εκτός αν έχουμε κάτι πιο σύντομο, δεν ξέρουμε και τι γίνεται ποτέ. Και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα η παρουσία σας εδώ. Αυτή η συνάντηση φιλοδοξούμε να αποτελέσει την αρχή μιας νέας πορείας για το αύριο του Δήμου μας
για να πάμε την πρωτεύουσα της Πελοποννήσου εκεί που της αξίζει. Θα αναρωτηθείτε ίσως γιατί μια συνάντηση τρόπον την πολιτική γίνει σε αυτό εδώ το χώρο, αλλά το μεγάλο καφενείο, ο δεύτερος που εντάξει, κατεσημότατε, μετά τον Αγίου Βασίλη, εμβληματικός χώρος της πλατείας, της κεντρικής μας πλατείας, υπήρξε για τουλάχιστον 150 χρόνια σημείο συνάντησης ανθρώπων και ιδεών. Ξεκινάμε λοιπόν μαζί σήμερα το σχεδιασμό για τη Νέα Τρίπολη που οραματιζόμαστε. Τη Νέα Τρίπολη που οφείλει να βρίσκεται στην πρωτοπορία την πρώτη κιόλας μέρα μετά τη λήξη της τουτοφανούς κρίσης οικονομικής αλλά κυρίως αξιακής που για 7η συνεχή χρονιά ταλανίζει την ελληνική κοινωνία. Και ίσως είναι λίγο αργά να κόβουμε και τη βασιλόπιτα, αλλά καθυστερήσαμε ελπίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή στον τρίτο χρόνο στην διοίκηση του Δήμου θα είχε την ευαισθησία να κάνει έστω για πρώτη φορά τον κατανόμο δημόσιο απολογισμό του έργου της, δίνοντας έτσι και σε εμάς τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε επ' αυτού. Όμως, για μια ακόμα χρονιά, η 31η Ιανουαρίου πέρασε και απολογισμός στον ορίζοντα δεν φαίνεται. Και αφού ο κύριος Παυλής δεν αισθάνεται για τρίτη χρονιά, επαναλαμβάνω, την υποχρέωση να καλύψει το γράμμα του νόμου, είναι πιστεύω χρήσιμο για τους πολίτες του Δήμου της Τρίπολης και όχι μόνο, με την ευκαιρία της σημερινής μας συνάντησης να μάθουν τι έγινε όλο αυτό το διάστημα, να μπορούν να κρίνουν και να συγκρίνουν. Βέβαια, υπάρχει και μια άλλη όψη ή άποψη, πάντως όπως θέλετε. Ίσως αποδεχόμενος την αδυναμία του να διαχειριστεί έστω και στοιχειωδώς τα δημοτικά πράγματα, βυθισμένος στην ανυπαρξία, αναπολώντας τις μέρες που βρισκόταν στη μειοψηφία και με περσή ευκολία εξήγηλε λύσεις για τα πάντα, εφεύρισκε παντού σκάνδαλα και εξαπέλυε συκοφαντίες και ύβρις, ακόμα και σε προκομικό αλλά και σε οικογενειακό επίπεδο, να επιχειρεί να αλλάξει τροπάριο. Τώρα, που και με τελεσίδικες αποφάσεις της δικαιοσύνης ο θησαυρός αποδεικνύεται άνθρακας για την κατάσταση την οποία οδηγεί το Δήμο, φταίνε όλοι την αυτού. Η κυβέρνηση που δεν στέλνει αφιδώς τις τόσες, η αποκεντρωμένη διοίκηση που ακυρώνει τις νομιμότατες σε εισαγωγικά αποφάσεις του, η περιφέρεια που δεν προκυρήσει δράσεις και έργα με προϋπολογισμούς που αυτός θα επιθυμούσε. Κύριε Νικόλα, το ξέρω. Όλοι φταίνε πίσω τον ίδιο. Όμως δυστυχώς γι' αυτό η προσγείωση στην πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Τέλος, με χρέωση μέσω αποστολής SMS, εκτρέποντας τουλάχιστον μισό ευρώ αναστάθμευση από τα ταμεία του Δήμου σε άγνωστες κατευθύνσεις. Διαβεβαιώνει το Δημοτικό Συμβούλιο πως έχει συνεννοηθεί με τους ιδιοκτήτες του υποπαίδου της πρώην Αγροτικής Τράπεζας να το χαρακτηρίσει χώρο Δημαρχείου, λαμβάνει απόφαση χαρακτηρισμού και επ' αυτής της απόφασης ενίστανται, τι λέτε, οι ίδιοι ιδιοκτήτες που έχει συνεννοηθεί. Η Τράπεζα Πειραιώς και η Αγροτική Τεχνική Πληροφορική. Τόσο καλά. Ή υποβάλλει μελέτη περιβαλλοντικής επιπτώσεων για διαχείριση απορριμμάτων στα 1075 μέτρα υψόμετρο. Εκπληκτικό. Σε χώρο χωρίς ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς και εξαγγέλει διαχείριση με μηδενικό υπόλοιμα, αλλά στην πράξη βρίσκει ως μόνη κατάλληλη θέση για χώρο μεταφόρτωση τον Άγιο Βλάση στους πρόπατες του Μενάλου, μέσα στο περιαστικό δάσος της Τρίπολης, όπου απλά εναποθέτει 2 χρόνια τώρα τα σκουπίδια. Ελπίζουμε να είναι μόνο της Τρίπολης, τουλάχιστον. Αυτός που είχε, αλλά δεν αποκάλυπτε τη λύση των απορριμμάτων και θρασίτατα καθετέθεται μήνυση εναντίον. Τώρα όμως δεν μας λέει πώς τον γελιοποιεί το απαλλακτικό για μένα βούλευμα. Αλλά δεν σταματά. Μας προετοιμάζει κάτι δηλώσεις για τετραπλασιασμό των δημοτικών τελών αν δεν προχωρήσει η δική του φανταστική διαχείριση και προκριθεί η σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα το ζήτημα της περιφέρειας. Αλλά ούτε καν προχώρησε αυτά τα όρημα έργα και δράση που είχαμε αφήσει. Σε κάθε συμβούλιο μας λέει ότι πάει στους υπουργούς, αγνοώντας ότι η εποχή, γιατί εκεί έχει μάλλον μείνει, που ο κάθε υπουργός έκοβε και μοίραζε κονδύλια όπου και όπως ήθελε από το κρατικό κορβανά, έχει περάσει ανεπιστρεπτής. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ούτε συζήτηση για ύπαρξη προϋπολογισμού στην πολύπαθη λαϊλαρημένη ΚΕΔΗ, που συνεχίζει να λειτουργεί με απλήρωτους για μεγάλα διαστήματα εργαζόμενους. Στο κοινωνικό πανταγωγείο για πάνω από ένα χρόνο δεν υπήρχε πρόβλεψη για προμήθεια προϊόντων. Τώρα κάτι βάλανε στον προϋπολογισμό. Η μίσθωση του κτηρίου της Λαγοπάτη, όταν έγινε ήταν έλεγε σκάνδαλο. Αλλά όχι μόνο δεν έφυγε από εκεί,
αλλά πήρε και άλλα τετραγωνικά και μετέφερε και άλλη δομή του Δήμου, την κερδίτη σε αυτό. Υποσχόταν ότι άμεσα θα δημιουργούσε κτηνιατρική υπηρεσία στο Λεβίο. Τώρα που είδε κτηνιά του στον Δήμο, απορώ. Και θα πήγαιναν παράλληλα οι γεωπόνοι στο Ντεγέα. Την πρωτοχρονιά του 2015 ανακοίνωνε από το παλιό Δημαρχείο στην πύλη τη Κοροδία Τρίπολη, με την σοβαρότητα που το διακρίνει, ότι σε ένα χρόνο θα το έχει ανακαινήσει. Δεύτερη συνεχόμενη πρωτοχρονιά φέτος στον ίδιο χώρο. Εκπληκτική ανακαίνιση. Και δεν έβγαλε μέσα. Πέρασε 1,5 χρόνο από τότε που διαβάσαμε για σύσκεψη με θέμα την υλοποίηση τη κυκλοφριακή μελέτη που εμεί είχαμε ολοκληρώσει. Αντιλοποίηση ανέφερε μια νέα μελέτη με το πρόσχημα ότι η δική μα είχε την κεντρική πλατεία όπω προβλεπόταν αν υλοποιείται η ανάπλαση. Αλλά ούτε μια κανονιστική προκοπή για τη λειτουργία των κοινόπιστων χώρων. Φίλε και φίλοι, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για όλα αυτά που υποσχέθηκε ο κ. Παυλής, ενώ έξω ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση να υλοποιήσει. Και εδώ πιστεύω ότι βρίσκεται η ουσιαστική διαφορά μας. Γι' αυτό δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Θα θυμάστε ότι τέλη του 2014, ενώ του τεχνικού προγράμματος του 2015, συγκλήθηκαν τοπικές συνελεύσεις κάθε κοινότητα. Είναι εδώ αρκετοί πρόεδροι τοπικών συμβουλίων. Ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν τεχνικά προγράμματα. Τι υλοποιήθηκε από αυτά? Απολύτως τίποτα. Στην αγωνιώδη προσπάθειά του να παραμείνει στο αμπειρόβλητο επικαλούμενος διαρκώς μείωση πόρων, απαντάμε ότι η μικρότερη σάντα που ήρθε ποτέ στους δήμους της χώρας ήταν η του 13. Υπάρχουν εδώ αυτοδιοίκητοι και το γνωρίζουμε, ήταν 11 κομματός, τώρα έχει φτάσει 13 ευρώ ανά άτομο. Αλλά εμείς μαζί πάντα βρίσκαμε τρόπους και πόρους να λύνουμε προβλήματα, και όταν εννοώ μαζί, όχι μόνο ως πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, αλλά σε συνεργασία και με τη δευτεροβάθμια, αλλά και με την κεντρική διοίκηση. Με τεχνικά προγράμματα που ξεπερνούσαν κατά μέσο όρο τα 15.000 ευρώ κατέτος. Γιατί διεκδικήσαμε και δεσμεύσαμε για έργα και δράσεις πέρα από τις θεσμοθετημένες πηγές χρηματοδότησης, σαν τα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ΑΠΕ, ίδιους και κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, δηλαδή από ΕΣΠΑ 2007-2013, της περιφέρειας αλλά και της ΕΕΤΑ, διεκδίκηση και πληρωμή όλων των φυλών του προγράμματος της ΕΕΑΣ, σωρία ανταποδοτικών έργων από το ΔΕΣΠΑ. Το ποσό τελικά ξεπερνάει κατά πολύ τα 50 εκατομμύρια. Ρωτάω λοιπόν, τι έχει να τα αντιπαραθέσει σε όλα αυτά, στα οποία ευτυχώς όχι σε πάρα πολλά, λειτουργούσε ως τροχοπέδιο να παλεύουμε την ορίμανση, την ένταση και την υλοποίησή τους. Όλα αυτά έφεραν δουλειές και εισόδημα στην περιοχή μας σε μια περίοδο που η κρίση βάφαινε, που η ύφεση χτυπούσε την πόρτα κάθε νοικοκυριού. Γι' αυτό εμείς εγγραφή σε τεχνικό πρόγραμμα ποσού 150 ευρώ για έργο σε τοπική κοινότητα, μόνο σαν κακόγουστη φάρσα θα μπορούσαμε να την εκλάβουμε. Το είδαμε όμως και αυτό στα τεχνικά προγράμματα που κατατέθηκαν το 2015, το 2016 και το 2017. Αντίθετα, χρηματοδοτήσαμε τα χωριά Μπόνα Ποσάτα σε ποσοστό 50% πάνω από αυτά που δικαιούνταν σύμφωνα με τα πληθυσμιακά κριτήρια που θέτει το Υπουργείο. 11 με 13 αντί για 3.600 που δικαιούνταν, μπορέσαμε και δώσαμε πάνω από 5,5 εκατομμύρια. Αλλά πέραν των όσων προανέφερα, είναι και πονηρούλης διαχειριστής της φτώχειας και της μιζέριας που φέρνει η ικανότητά του. Για 2,5 χρόνια, μόνο απευθείας αναθέσεις, με εξαίρεση ένα πρόχειρο διαγωνισμό 35.000 ευρώ για το γήπεδο του Λεβιδίου με πιστώσεις προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που εξασφαλίστηκαν επί θητείας του βουλευτή μας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εφήβρε την πατέντα να βαφτίζεται έργα εργασίες για να τα αναθέτει όχι σε εργολήπτες δημοσίων έργων, αλλά στον οποιοδήποτε ημέτερο διαθέτει τιμολόγιο παρεμπιπτικής υπηρεσιών. Χωρίς να δίνει αναφορά σε κανέναν, ούτε καν στους συμβούλους του, αφού τις εργασίες όπως γνωρίζετε τις αναθέτει ο Δήμαρχος και όχι η Οικονομική Επιτροπή. Αλλά και στις πραγματικές εργασίες και υπηρεσίες το ίδιο βιολί. Το 2011 και το 2012 μας κατηγορούσαν για απευθείας αναθέσεις της αποκομιδής των απορριμμάτων. Ξέρετε, υπήρχε μια νομοθετική ρύθμιση που έλεγε αν ο Δήμος έχει υπηρεσία καθαριότητας, δεν μπορεί να κάνει συμβάσεις. Και η υπηρεσία καθαριότητας και ο Δήμος Τρίπολης. Οι άλλοι 7 Δήμοι δεν είχαν τίποτα. Έτσι, και αναγκαζόμασταν να λειτουργούμε με αναθέσεις, προκειμένου να στοιχειοδός να κρατήσουμε τα χωριά καθαρά. Καταψήφιζαν, αν και γνώριζαν ότι λόγω του ισχύοντος για δύο χρόνια, τα δύο πρώτα χρόνια του καλλιτέχνη θεσμικού πλαισίου, ήταν ο μόνος τρόπος να κρατήσουμε τις δημοτικές ενότητες καθαρές. Στην πορεία, όταν με αλλαγή του νόμου τα πράγματα ομαλοποιήθηκαν, προχωρήσαμε εμείς πλέον το 2013 και το 2014 σε ανοιχτούς διαγωνισμούς.
Όταν τα ανέλαβε όμως, έβαλε τους διαμαντικούς στην άκρη και επανέφερε τις αναθέσεις. Ιδιαίτερα σήμερα, που οι αερολογίες και το ψεύδι του κ. Παυλή που θα έφερνε πόρους και επενδύσεις έχει μια αιμονή ομολογουμένου με τους επενδυτές. Κατηγορώντας τα δικά μας τεχνικά προγράμματα όμως αντιαναπτυξιακά, όλες οι αμφισβητήσεις εξαρμίστηκαν. Πώς όμως έγινε αυτό το έργο? Απλά, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι κοινοτήτων, πρόεδροι και αντιπρόεδροι νομικού προσώπου, της ΚΕΔΗ, της ΔΕΙΑ, της ΔΕΠΕ, των σχολικών επιτροπών, καθημερινά έτρεχαν να πάρουν άκρο του Δήμου. Εντόπιζαν προβλήματα, μετέφεραν αγωνίες των πολιτών για να μπορούμε να προγραμματίζουμε και να δίνουμε λύσεις. Συνεργάτες μας, μια ομάδα νέων ανθρώπων που δεν άφησαν, σε άψογο συντονισμό με τα στελέχη και τους υπαλλήλους του Δήμου, ούτε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ούτε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο αναξιοποίησε. Οι πόρτες μας ήταν ανοιχτές όχι μόνο στους προέδρους ανεξάρτητα παράταξης, αλλά και σε όλους τους πολίτες. Βασιστήκαμε όμως και αξιοποιήσαμε και τα εργαλεία που βρήκαμε στους προκατόχους μας. Αν παραδείγματος χάρη, ο αέμνητος Τόνος Σικιώτης, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, ο Δημοφιλής Σωτηρόπουλος, ο Αλέκος Κοτσάνης, δεν είχαν διαδοχεία ένα πράγμα από προχωρήσεις στην πολιοδόμηση νέων περιοχών, εξασφαλίζοντας χώρους για κοινοφελείς χρήσεις, δεν θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε ούτε το 4ο νηπιαγωγείο, ούτε το 10ο δημοτικό, ούτε θα είχε κατασκευαστεί το μουσικό σχολείο που έγινε επί υπουργείας του συμπατριώτη μας Ανδρέα Λικουρέτζου στο Υπουργείο Παιδείας. Το ίδιο κάναμε και σε όλους τους πρώην καποδιστριακούς δήμους, συνεχίζοντας και ολοκληρώνοντας τα έργα όλων ανεξαιρέτως των τυπάρων. Συνεργαστήκαμε αρμονικά με 4 διαφορετικές κυβερνήσεις. Αφαιρώτες υπηρεσιακές. Μην ξεχνάμε ότι το πρώτο μας έργο στο ΕΣΦΑ, η ανάπλαση πλατείας Πετρινού, εντάχθηκε το Μάιο του 2011, λιγότερο από 5 μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων, με απόφαση του Τάσου Αποστολόπουλου ως Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πριν καν μεταφερθεί η αρμοδιότητα διαχείρισης του ΕΣΦΑ στον Περιφερειάρχη, στον Πέτρο του Τατούλη, την υπογραφή του οποίου φέρει η πλειονότητα των αποφάσεων ένταξη των επόμενων μεγάλων έργων που υλοποιήσαμε. Δηλαδή, σε λιγότερο από 5 μήνες, οριμάσαμε ένα έργο σύμφωνα με τις αυξημένες απαιτήσεις του ΕΣΠΑ, όταν το ίδιο έργο δεν κατέστη δυνατόν να ενταχθεί επί της προηγούμενης δημοτικής αρχής, ούτε καν σε εθνικό πρόγραμμα. Στο ΘΥΣΕΑ επιχειρήθηκε, αλλά δεν έχει κατέστη δυνατόν να ενταχθεί. Αλλά και στο έργο της πρώτης φάσης της πλατείας Άρεως, όταν το ελεκτικό συνέδριο έκρινε ότι δεν μπορεί να εγκριθεί συμβιβαντική σύμβαση για την ολόκληρη ερώτησή του, όπως την είχε υποβάλει η προηγούμενη δημοτική αρχή, προχωρήσαμε σε νέα δημοπράτηση, εξασφαλίζοντας προηγουμένως πόρους πάλι από το ΕΣΠΑ, με παράλληλη αποδέσμευση των πόρων που είχαν δεσμευτεί την προηγούμενη δημοτική αρχή από τη ΣΑΤΑ, περίπου 500.000. Μαζί λοιπόν προχωράμε προς το 2019 και με αυτούς που μας στήριξαν το 2014. Αλλά και με αυτούς που συνεπαρμένοι από την τότε κυριαρχούσα άποψη ότι όλα θα λύτονταν αυτοστιγμή και παραχρήμα, θα θυμάστε, ένας νόμος, ένα άρθρο, σχίζονται μνημόνια, δεν καταλαβαίνω. Έκανα διαφορετική επιλογή, αλλά καθημερινά πλέον αντιλαμβάνονται και στο τύπο της Τρίπολης ότι δεν είμαστε όλοι. Γιατί η Τρίπολη δεν μπορεί να επιβιώσει μόνο αναπολώντας το αρκαδικό ιδεώδες μέσα από αναφορές τις αναφορές του Πυρικίλιου και τους πίνακες του Πουσέ. Χρειάζεται άμεσα ένα σταθερό, ρεαλιστικό αναπτυξιακό όραμα που μαζί θα σχεδιάσουμε και μαζί θα υλοποιήσουμε. Την τριετία 2011-2014, παρά το γεγονός ότι η κρίση κορυφωνόταν, αποδείξαμε ότι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε τη νέα Τρίπολη. Και μαζί θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε καθημερινά στην επόμενη δημοτική περίοδο. Κύριε Σμυρνιώτη, προς το Σεβασμιώτο Μητροπολίτη μας, για να ευλογήσουμε τη βασιλόπιτα του έτους 2017 της παρατάξεως Νέα Τρίπολη. Εδώ ο κύριος Μενιώτης, εσείς, οι συνεργάτες και όλοι εμείς που παρευρισκόμεθα εδώ αισθανόμεθα μεγάλη χαρά. Γιατί? Γιατί ακούγοντας και τον απολογισμό από το στόμα του κυρίου Μενιώτη έρχεται στο μυαλό μας αυτό ακριβώς που λέει το Ευαγγέλιο. Και τι λέει? Ότι εμείς είστε το φως του κόσμου, που δίνατε πόλη στρίβαινε πάνω όρους κειμένου, δε και ως η λίχνον και τη θέαση αυτών υποτομόδιων, αλλά τη λιχνία και λάδι πάση στη συντηγία. Αναλυτικότερα, ότι είμαστε το φως, είμαστε οι μπροστάλτες στον κόσμο, δεν μπορούμε να κάνουμε τα έργα μας και να τα κρύβουμε κάτω από έναν κουβά, όπως λέγαμε στο χωριό μας,
αλλά πρέπει να δεσπόζουν τα έργα μας και η παρουσία μας σε μια κοινωνία, να μην ξαναγίνουν, έτσι ώστε με την πλήρη εμπειρία που θα έχετε και με τον αγώνα και με το κέφι και με αυτά τα δύο χρόνια προετοιμασίας που εσείς θέλετε να κάνετε και οι συνεργάτες θα σας βοηθήσουν να κάνετε, να έχουμε καλά επιτεύγματα, καλά αποτελέσματα, καλά έργα. Ευλογούμε και εσάς και τα έργα σας και ευχόμεθα σε εσάς και στους επιτιμώνες όλους έτη πολλά και ευλογημένα το 2017, το οποίο είναι μια λευκή σελίδα την οποία εμείς καλούμεθα να γράψουμε. Τα των ανθρώπων ήθηκατε κόσμι σας, βασίλειον ιεράτευμα, πατερός ιε, Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσας θέοι μη το μεγα έλεος. Πέτρο Λιβάνια, για αρχή καλός μας χρόνος, εκκλησιά, εκκλησιά μετά Αγιος Χρόνος, αρχή που γίνε ο Χριστός, Αγίος και Πνευματικός στην